Σήμερα είναι 30 Απριλίου, από αύριο 1η Μαΐου αλλάζει το νυχτερινό ρεύμα. Το νυχτερινό ρεύμα είναι αρκετά σημαντικό για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων γιατί καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε καταρχήν να ρυθμίσουμε την εφαρμογή μας στο κινητό έτσι ώστε να σταματήσει να φορτίζει 3 με 5 και 2 με 8, να φορτίζει 11 με 7. Αυτό το πρόγραμμα απλά θα το αλλάξουμε. Το δεύτερο που κάνω... Εδώ είναι και ο χρονοδιακόπτης ρεύματος, πάμε να το ρυθμίσουμε και αυτό. Σήμερα είναι 30 Απριλίου, δηλαδή η τελευταία μέρα του Απριλίου. Από αύριο, 1η Μαΐου, αλλάζει το νυχτερινό ρεύμα. Όλο το χειμώνα ήταν το νυχτερινό ρεύμα 3 με 5 το μεσημέρι και 2 με 8 τη νύχτα. Το νυχτερινό ρεύμα είναι αρκετά σημαντικό για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων γιατί καταναλώνουν πολλή ενέργεια και είναι πιο καλό για την τσέπη σου να το βάζεις να φορτίζεις νύχτα γιατί είναι περίπου 37% φθηνότερο, μπορεί και παραπάνω. Νομίζω έχει τώρα το ρεύμα νύχτας 10 λεπτά τη κιλοβατόρα και το ρεύμα ημέρας 16 λεπτά τη κιλοβατόρα, οπότε έχει μια σημαντική διαφορά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε καταρχήν να ρυθμίσουμε την εφαρμογή μας στο κινητό έτσι ώστε να σταματήσει να φορτίζει 3 με 5 και 2 με 8, να φορτίζει 11 με 7. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε στα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να μετατραπούν. Έχει εδώ ένα πρόγραμμα που θέλουμε να είναι έτοιμο στις 7.30 το πρωί. Αυτό το πρόγραμμα απλά θα το αλλάξουμε. Αντί να το βάλουμε στις 7.30, θα το κάνουμε να είναι ας πούμε στις 6 και 20. Βάζω 40 λεπτά παραπάνω περιθώριο γιατί πολλές φορές στα 5 αμπέρ χρειάζεται παραπάνω χρόνο για το αυτοκίνητο να φορτίσει. Πάει πιο αργά από αυτό που υπολογίζει. 6 και 20. Αποθήκευση. Αυτό το πρόγραμμα δεν το θέλουμε πια. Και έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή να φορτίζει κάθε μέρα. Ναι, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτα, κάθε μέρα στο 60%, βρισκόμαστε ακόμα σε περίοδο καραντίνας, στο 60% με 5 αμπέρ. Αν δούμε ότι τώρα από Δευτέρα χρειαζόμαστε περισσότερα χιλιόμετρα γιατί λύνονται πλέον οι μετακινήσεις, θα το βάλουμε στο 70, στο 80, στο 90, στο 100 δεν νομίζω. Οπότε, έχουμε κάνει την αλλαγή, αυτή ήταν, δεν χρειάζεται κάτι ακόμα. Αν θέλουμε να βάλουμε άλλο πρόγραμμα, το κάνουμε από εδώ, επιλέγουμε ένα πρόγραμμα από αυτά εδώ. Ωραία, πάει αυτό. Το δεύτερο που κάνω είναι, έχω ένα χρονοδιακόπτη ρεύματος, θα ακολουθήσει και αναλυτικό βίντεο για το χρονοδιακόπτη με λεπτομέρειες πώς να το ρυθμίζουμε, που ακόμα και να το βάλω εγώ να φορτίσει άλλη ώρα, δεν θα μου δώσει ρεύμα. Πολλές φορές το αυτοκίνητο αν χρειάζεται πάνω από 8 ώρες να φορτίσει, δηλαδή αν εγώ το βάλω αυτό το πρόγραμμα και θέλει πάνω από 8 ώρες να φορτίσει, θα ξεκινήσει πριν τις 11 το βράδυ που είναι το νυχτερινό, θα ξεκινήσει στις 8. Εγώ όμως δεν το θέλω, προτιμώ να φορτίσει μόνο 8 ώρες παρά να φορτίσει 12 ώρες και να ρεύμα και ημερήσιο. Πάμε τώρα να ρυθμίσουμε το άλλο το μηχάνημα. Εδώ είναι και ο χρονοδιακόπτης ρεύματος, με έχει σώσει αρκετές φορές, κυρίως τώρα το χειμώνα που 3 με 5 μπορώ να το βάλω στις 4.30. Και το αυτοκίνητο χρειάζεται παραπάνω ώρες, οπότε σταματάει μόνο το να το σταματήσω εγώ. Έχεις τη δυνατότητα να το βγάλεις από την πρίζα και να συνεχίσει να λειτουργεί γιατί έχει ενσωματωμένη μπαταρία μέσα που κρατάει για αρκετές ώρες χωρίς να είναι στην πρίζα. Δηλαδή ακόμα και να σου κοπεί το ρεύμα δεν χάνεται η ρύθμιση. Αυτή είναι η ώρα αυτή τη στιγμή και η μέρα. Αυτό έχει 20 προγράμματα μέσα. Πάμε να το βάλουμε να ξεκινήσει κάθε μέρα. Ωραία, στις 11, πατώντας το Wick αλλάζει εδώ η μέρα, ξεκινάει στις 11, ας το βάλουμε να ξεκινάει στις 11, αν βάλεις το πρόγραμμα, 11 και 2, ας το βάλουμε 11 και 3, και program 2, off, επιλέγουμε πρώτα την ημέρα με το Wick. Ωραία, Δευτέρα με Κυριακή, on. Στις 11 και 3 και off στις 6 και 56. Τώρα τα άλλα πρέπει να τα σβήσουμε. Έτσι σβήνει με τον Dell. Αυτά ήταν τα χειμερινά προγράμματα και πιστεύω όταν πάμε να τα επανεργοποιήσουμε αυτά τα θυμότανε. Όπως είχε το 11 με 7 δεν τις έφτιαξα τις ώρες, τις θυμότανε από πριν. Ωραία. Οπότε το πρόγραμμά μας είναι στις 11
και 3 λεπτά να ανοίξει και στις 6 και 56 να σβήσει. Έτοιμο. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μας βιντεάκι. Τι κάνουμε όταν αλλάζει το νυχτερινό ρεύμα κάθε καλοκαίρι και κάθε χειμώνα. Δύο πράγματα, τα προγράμματα του αυτοκινήτου και δεύτερο το χρονοδιακόπτη. Αυτό το πουλάω στο e-shop μου, μπορείτε να το δείτε και εκεί πέρα, θα βάλω link στην περιγραφή. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση για αυτό το βίντεο, κάντε like αν σας άρεσε, γράψτε κάτω τα σχόλιά σας στο YouTube γιατί βοηθάει να ανεβαίνουμε, εγγραφή στο κανάλι, οπωσδήποτε, κοντεύουμε τους 1000 και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, bye bye!